Μείζον ζήτημα και για τα Χανιά αποδεικνύεται όσο περνά ο καιρός η διάβρωση των ακτών. Έχω εδώ να σας δείξω μια παλιά καρποστάλ, πώς ακριβώς είναι η περιοχή, ήταν η περιοχή και πώς ακριβώς είναι τώρα. Βλέπετε εδώ δεν υπάρχει παραλία πλέον. Μια παραλία που ξεκίναγε από το λιμανάκι της Νέας Χώρας και μπορούσαμε να πάμε μέχρι τη Χρυσή Αχτή. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καθόλου παραλία. Επίσης, αν το παρατηρήσετε, και η παραλία, η μεγάλη ωραία παραλία της Νέας Χώρας έχει ήδη κατά 50-60% εξαφανιστεί. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει υποβάλει μελέτες προστασίας των ακτογραμμών με έργα όσο το δυνατόν ήπιων παρεμβάσεων. Αυτή τη στιγμή με την εκτροπή του ποταμού, ο οποίος βγαίνει πλέον γύρω στα 100 μέτρα από εδώ πέρα προς τη Χρυσή Αχτή και κάθετα προς την παραλία, ουδεμία φερτή ύλη προστίθεται, με αποτέλεσμα οι χειμώνες με τα κύματα να παίρνουν την υπάρχουσα άμμο, να διαβρώνουν την περιοχή και αυτή τη στιγμή η παραλία που υπήρχε εδώ πέρα δεν υπάρχει πλέον και διαβρώνεται και η ακτή. Οι κακοκαιρίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει αλλαγές στην εικόνα του παραλιακού μετόπου. Αυτό φαίνεται και στις περιοχές της Νέας Χώρας και του Κλαδισσού. Ήδη εδώ αυτά τα βράχια πέφτουν. Δείτε αυτή τη μετά από τα αλμυρίκια. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε και αυτό. Η κήτη του ποταμού είχε κατεύθυνση πάντα προς εδώ αυτό το λιμανάκι. Έφερνε όλες τις φερτές ύλες. Τις διοχέτευε μέσα. Τα βράχια τις προστάτευαν να φύγουν προς το ανοιχτό, προς την ανοιχτή θάλασσα. Το μικρορεύμα της περιοχής την έπαιρνε και τη διοχέτευε σε όλη την παραλία της Νέας Χώρας. Κάτοικοι και καταστηματάρχες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να δράσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να μην χαθεί μία ακόμη παραλία. Πιστεύω πως είναι πολύ εύκολο, επειδή κάνουν ήδη έργα στην Κήτη, να δώσουν μία λύση. Είναι φτηνή και εύκολη. Τώρα ας καθίσουν οι υπεύθυνοι να το μελετήσουν. Το στολίδι των Χανιών, η παραλία της Νέας Χώρας, που είναι τι ανάρχονται πολλοί νέοι τουρίστες να μένουν στην πόλη, να κολυμπάνε στην πόλη, να διασκεδάζουν στην πόλη, θα λιγοστέψουν. Και εδώ θα δένουν βαρκούλες και τίποτε άλλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τέταρτη στη λίστα με τις πιο διαβρωμένες ακτογραμμές της Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ακτές της Κρήτης.